Κάποιοι προσφέρουν τον εαυτό τους στην Ιεραποστολή της Αφρικής με απλότητα, έτσι όπως αναπνέουν ή περπατούν. Ο άνθρωπος που κάνει Ιεραποστολή δίνει με την καρδιά του και δεν έχει κρατούμενα. Συνήθως δεν είναι αναγνωρίσιμος. Λίγοι φίλοι τον θυμούνται από την πατρίδα. Πέρασαν 50 χρόνια στο ορθόδοξο κλιμάκιο στη ζούγκλα του Κολουέζη, από όταν βάδισαν οι πρώτοι Έλληνες Ορθόδοξοι στα αφρικανικά χώματα, βάζοντας το σπόρο. Σήμερα το δέντρο κάρπισε. Οι Ιεραπόστολοι είναι ήρωες στη σκιά, όπως ο πατήρ Βαρνάβας, Έλληνας ηγούμενος στο μοναστήρι των Αποστόλων στο Κονγκό, που τον ύπνωσαν κλέφτες τη νύχτα με αναθυμιάσεις για να ληστέψουν τη μονή. Πρέπει να ξέρω ότι μπροστά από καιρό ο πατήρ Βαρνάβας υπέφερε τα μέγιστα εδώ πέρα από τα δαιμονικά. Ναι. Κάθε βράδυ τον κλέβανε. Ναι, υπέφερε τα μέγιστα. Ζητούσε προσευχές, ζητούσε βοήθεια και μέχρι που πιάσανε τους κλέφτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μαγικά πράγματα. Ναι, αυτοί με τον τρόπο του στο δαιμονικό βάζουν αυτό για να κοιμηθείς, να σε πάρει και ο ύπνος και να μην καταλάβεις, και ήρθαν τη νύχτα μετά και όντως μπήκαν και μας κλέψανε. Το χαίρονται. Με ποιο τρόπο πιστεύουν, κατά τη γνώμη σας, πάτερ Βαρνάβα? Με ποιο τρόπο, ας πούμε? Εμείς διανοητικά θα λέγαμε κάπως οι δυτικοί άνθρωποι. Τούτοι εδώ. Έχουν, αυτό το λέει, έχουν αγάπη και αναζήτηση. Δηλαδή, εξαρτάται, έχουν πίστη στην μετέπειτα ζωή. Αυτό τους έκανε να είναι εδώ. Αυτό προσπαθούν όλοι τους. Αυτό είναι. Αυτό νομίζω που με αναπάρουν και εμένα προσωπικά, αναζητούν τη χάρη του Θεού και κλείνοντας το κελί τους να προσευχηθούν, και αυτό είναι που τους κρατάει. Η προσευχή. Γιατί αλλιώς είναι και νέα παιδιά, δεν είναι και εύκολο. Σίγουρα θα ζητήσει ο Θεός στο ίδιο βαθμό όπως τα λινόπουλα, αυτά που μάθαμε από μικρά παιδιά. Από και προς το μας. Κι όμως είναι πολύ καλά. Σας λέω, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και υπακοή κάνουμε. Στην εκκλησία είναι πρόθυμοι. Εντάξει, δεν έχουμε τις μακρές ακολουθίες. Καθημερινά έχουμε σπερινό όρθιο και λειτουργία τουλάχιστον το λιγότερο 3-4 την εβδομάδα για να κοινωνήσουμε. Και εντάξει, σε καλό δρόμο. Στην αρχή είμαστε. Έχουμε πρόβατα, κατσίκια και από τα υπόλοιπα κορτόπουλα και τέτοια. Και για τις άγγες της γέννης μας. Και από αυτά τα λίγα μπορεί να κάνουν κάτι λίγο σαν έσοδο στο μοναστήρι. Να αυτοσυντηρηθείτε εδώ, σε αυτό, στην εσχατιά του κόσμου, θα λέγαμε. Έτσι είναι. Έχουμε διακόρυμα λοιπόν στα ζώα, στους κήπους. Στους κήπους έχουμε άγγους, τρεις πατέρες είναι εκεί πέρα. Ο ένας είναι υπεύθυνος. Παρακολουθώ και εγώ, ας πούμε, που έχω λίγο πείρα από όλα τα κυπουρικά δέντρα, άλλοι δύο, για να ποτίζουν, να ψιλοκλαδεύουν. Αλλά δεν έχουμε χρόνο, μπορεί να πάμε λίγο. Να πάρουμε. Λίγο προς τα πίσω. Εδώ είναι καφέ ο δέντρο. Κάτι εδώ είναι καφέ. Ξέρετε, πιστεύω. Αφού τα μαζέψαμε και μαζέψαμε το πιάνγκο και τα γάλα με το σπόρο για να το καβουρδίσουμε. Αυτό είναι το κερδεμπέφ, ναι. Η καρδιά του βοδιού. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Φρούτο. Φρούτο, ναι. Γιατριό για τον καρκίνο. Το φρούτο που γιατρεύει τον καρκίνο. Η καρδιά του βοδιού. Έτσι λένε. Έχει κάποιο. Να, Σοφία, έχει. Εντάξει, τώρα ξεμεγαλώνει. Τώρα ξεμεγαλώνει, γίνεται μεγάλο για ένα κιλό.
Ναι. Και βγαίνει απάνω στον κορμό, βγαίνει. Χορταίνει ο κόσμος. Αν τα κλέβει. Τα ιεραποστολικά ταξίδια δεν είναι τουριστικά. Θα λέγαμε με βεβαιότητα ότι απέχουν μακράν από προσκυνηματικές εκδρομές. Η Ιεραποστολή και η Εκκλησία συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Και τα δύο υπηρετούνται από τους ανθρώπους. Και αυτό που μένει εδώ στη γη είναι η βοήθεια του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Η φάρμα καλλιεργείται για να σώσει τους πεινασμένους. Οι συνθήκες δύσκολες. Οι φτωχοί σκαρφαλώνουν στα τείχη της φάρμας για να κλέψουν τις καλλιέργειες ή τα λιγοστά ζώα. Οι Ιεραπόστολοι δείχνουν κατανόηση. Κουράζονται. Εκδαπανούνται χωρίς να λιγοστεύουν. Έξω από τη φάρμα, πολυεθνικές σκάβουν ορυχεία για να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο. Στα τείχη γύρω από τα ορυχεία έβαλαν ηλεκτροφόρα καλώδια. Καθημερινά πέφτουν νεκροί κάποιοι αναγκεμένοι που προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν. Αρκετοί ηθαγενείς χρησιμοποιούν φάρμακα και μαγικά για να επιτεθούν στους μοναχούς της Ιεραποστολής. Οι άνθρωποι της πίστης έχουν παράδοση να μελετούν πνευματικά τα γεγονότα. Ο πατήρ Βαρνάβας θα αναφερθεί σε ένα περιστατικό παλαιών μοναχών από τη Μονή Γρηγορίου και στη συνέχεια θα αποκαλύψει πώς τον ύπνωσαν για να κλέψουν λαχανικά και ζώα από τη φάρμα στην Κατάγκα. Εδώ γιατί ξεραθήκαν όλα αυτά? Εντάξει, νομίζω ότι έχει πνευματική διάσταση το θέμα και το παρομοιάζουμε το δικό μας το μοναστήρι στη Μονή Γρηγορίου που περνούσαν οι ασκητές από το μοναστήρι μας να πάνε στα Καρούλια, στα Αγιάνα, Κατουράκια και ζήτησε κάποιος από τον τότε Κυπουρό, Γερό Πέτρο, την ευχή του να έχω καθώς του είπε, έβλεπε τις ντομάτες που ήταν φορτωμένες και κρέμονταν από τις μάντρες. Φορτωμένες και του λέει στον Γερό Πέτρο, πάτερ, σε παρακαλώ, λίγες ντομάτες να δώσεις. Και λέει αυτός, δεν έχω. Έτσι, και όμως του είπε έτσι, να έχεις και μην έχεις, του λέει. Και μέχρι να πάει στα Κατουράκια πήγε. Και ξεραθήκαν οι ντοματιές και για 30-35 χρόνια δεν κάνανε στο μοναστήρι τους. Στην Γρηγορίου, στα Γιώρος, παρακαλώ. Και ο γέροντας, ο Μακαριστώτος, ο γέροντας, ο πατήρ Γιώργιος, είπε θα ζητήσουμε από τον Πατριάρχη να διαβάσει μια ευχή. Μπήκε κάποιος, καθομολογία ασχολείται με τα μάγια. Και μπήκε και καθώς πάτησε το πόδι του στην περιοχή, εδώ ήμασταν, που το φτιάχναμε, που σκεπάσαμε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι γιατί να επιτρέψει, κάνει αγιασμό, κάνει λειτουργία, κάνει προσευχές. Είμαστε άνθρωποι με σάρκα φοβούντες και τον κόσμο οικούντες με αμαρτίες. Και ο Θεός επιτρέπει για τις αμαρτίες μας. Και έτσι λοιπόν τώρα εδώ πέρα προσπαθούμε να δούμε τι λύση θα βρούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να ξέρω μπροστά από καιρό ο πατήρ Βαρνάβας υπέφερε τα μέγιστα εδώ πέρα από τα δαιμονικά. Ναι. Κάθε βράδυ τον κλέβανε. Ναι, υπέφερε τα μέγιστα. Ναι. Ζητούσε προσευχές, ζητούσε βοήθεια και μέχρι που πιάσανε τους κλέφτες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μαγικά πράγματα. Το βράδυ που πήγα στο κελί μου αισθάνομαι μια μυρωδιά. Δεν ήταν... Δυσοσμία. Όχι, ούτε δυσοσμία, ούτε και μύρο που να εγωδιάζει. Μια μυρωδιά, ούτε ξέρω τι είναι. Και φωνάζω και τους δύο πατέρες, τον Γιώργιο τον πρώτο και τον Βελέτη. Λάτε να είναι. Κάνω λάθος, έχει κάποια μυρωδιά το κελί μου, πού βρέθηκε αυτή η μυρωδιά? Ναι, αυτοί με τον τρόπο του στο δαιμονικό βάζουν αυτό για να κοιμηθείς, να σε πάρει και ο ύπνος και να μην καταλάβεις και ήρθαν τη νύχτα μετά και όντως μπήκαν και μας κλέψανε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο Κονγκό, συμβαίνουν στην Αφρική. Παρασημαίνουν. Ναι, δεν μπορεί να κανείς καθόλου να τα αφισβητήσει. Thank you.
Πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη του Κουλουέζη, στο Ιεραποστολικό Κέντρο, γιατί νυχτώνει και στις γωνιές του δρόμου καραδοκούν ληστές που επιτίθονται με όπλα και μαχαίρια στα αυτοκίνητα που περνούν. Οι βαθιές λακκούβες δεν πρέπει να σταματήσουν το αμάξι για κανένα λόγο. Στο δρόμο δεν μιλά κανείς. Ο πατήρ Κύριλλος οδηγεί προσεκτικά και γρήγορα. Το φως της ημέρας σύντομα δίνει τη θέση του στις σκιές. 50 χρόνια μετρά η Ορθοδοξία στο Κονγκό. Κάποιοι Ιεραπόστολοι είναι θαμμένοι στη γη. Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις, όμως είναι τρομακτικό να μη ζεις, γράφει ο Βίκτορ Ουγκό. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν μη έχοντας χρόνο να σκεφτούν τον εαυτό τους. Στην Ιεραποστολή ασκητεύει κανείς την εποχή του να λαμβάνει. Δεν πηγαίνει εκεί για να παίρνει, αλλά για να δώσει. Και αν πάρει οτιδήποτε πολύτιμο, δεν είναι γιατί το θέλησε ή το ζήτησε. Του δόθηκε και μένει εκστατικός από το αναπάντεχο δώρο. Ο άνθρωπος που κάνει Ιεραποστολή δίνει με την καρδιά του και δεν έχει κρατούμενα. Δεν έχει τευτέρια με βερεσέδια που σβήνει ή γράφει. Η καρδιά του χωράει απροϋπόθετα τον άλλο. Δεν χωράνε στην ψυχή του δεύτερες σκέψεις και με αφοπλιστική ειλικρίνεια συναντά τον άνθρωπο και τον Θεό. Δεν φιλοξενεί στο σπίτι του τον ξένο. Γίνεται ο ίδιος ξένος σε ξένο τόπο. Ο Ιεραπόστολος συναντά τον ξένο όπως ο Θεός έγινε ξένος για να μας συναντήσει στον τόπο μας. Γοργά με σόκλωμο το πρωινό. Συντιάκι του κόσμου με δισάκι άδιανο. Μια αγάπη δώστε για μια ψυχή στο καλό. Ας είμαστε μια αρχή με τα λόγια. Τα ήγηρα μας αρχινά.